Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Γρηγόρη, καλημέρα. Καλημέρα από την Αθήνα. Τι λέει, Αθήνα. Τι λέει η Αθένς, τι λέει η πρωτεύουσα. Και καλό χειμώνα. Α. Η Αθήνα είναι χειμωνιάτικη σήμερα, συννεφιά, κρύο. Α, μάλιστα. Και εμείς, και εμείς. Ωραίο σκηνικό. Και εμείς μία από τα ίδια, η θερμοκρασία μας είναι αυτή την ώρα, για να σου δώσω και μια αίσθηση δηλαδή, είμαστε αυτή την ώρα 5,1 βαθμοί του Κελσίου. Χαμός. Λοιπόν, δεν νομίζω να έχετε κι εσείς τόσο. Λοιπόν. Όχι, όχι, εμείς είμαστε πιο ψηλά. Λοιπόν, πολύ ωραία. Τώρα, γιατί έχουμε σήμερα Γρηγόρη Κίτσιο, γιατί και ο Γρηγόρης συνέβαλε με τα δικά του στοιχεία, έδωσε πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία για έναν άνθρωπο που αγαπούσε όλη η Καστοριά, αναμφίβολα, και η ποδοσφαιρική Καστοριά πολύ περισσότερο. Τάκης Τζίμας, και αν είδατε το αφιέρωμα και στη Σέντρα, νομίζω ότι θα σας άρεσε. Όσοι δεν το είδατε, μπείτε για να το δείτε. Με τον Γρηγόρη σήμερα θα πούμε ορισμένα πράγματα για να θυμηθούν οι παλιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι, Γρηγόρη. Ναι, ακριβώς. Ο Δημήτρης ο Τζίμας, μια μορφή, όπως προείπες, του Καστοριανού ποδοσφαίρου. Εγώ θα το έλεγα ένας αθόρυβος γίγαντας. Ναι, μεγάλη του γίγαντας. Η προσφορά και σαν ποδοσφαιριστής, αλλά περισσότερο σαν προπονητής, ναι, του Καστοριά, βέβαια. Και θα σας πω, εγώ μιλάω με τα στοιχεία και τα στατιστικά που έχω. Mm. Θα πούμε εν συντομία ότι γεννήθηκε στο Άργος Οριστικό το 1937. Το 1953 πήγε στο Άργος που είχε νέο ιδρυθεί τότε και έπαιξε ποδόσφαιρο. Το 1966 μεταγράφηκε στην Καστοριά και αγωνίστηκε μέχρι το 1970. Ενδιάμεσα, το Μάρτιο του 68 μέχρι τον Ιανουάριο του 69 πήγε σε μια ομάδα της Αμερικής και αγωνίστηκε. Mm-hmm. Επέστρεψε και κρέμασε στην Greek American. Στην Greek American. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ομάδα. Στην Greek American. Ναι. Νέας Υόρκης. Ναι, πήγε, έπαιξε και μάλιστα βγήκε και πρωταθλήτρια. Ναι. Η ομάδα αυτή γύρισε στην Καστοριά και κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια το 1970. Ναι. Και ασχολήθηκε μετά με την προπονητική. Αξίζει να σημειωθεί ότι με παίκτες που είχε μετά και σαν ποδοσφαιριστές, τον Αλεξιάδη και τον Σιάντσι, υπήρξαν και συμπαίκτες και μετά τους είχε και ποδοσφαιριστές στη διάρκεια της θητείας του. Στην Καστοριά έπαιξε 77 παιχνίδια. Και είχε 4 γκολ. Έπαιζε center back και είχε πλούσια σωματικά προσόντα. Ήταν πανύψηλος και πολύ δυνατός στο παιχνίδι του. Σαν προπονητής στην Καστοριά έκατσε στον πάγκο της 5 φορές. 5 διαφορετικές χρονιές. Και μάλιστα οι πιο πολλές ήταν με απόλυτη επιτυχία. Το 1975-1976, όταν απολύθηκε ο Γρηγοριάδης στις 28 Δευτέρου του 1976, ναι, ανέλαβε προπονητής, κατάφερε να σώσει την ομάδα και να κρατήσει το αίτητο στην Καστοριά. Ναι. Η μοναδική χρονιά που η Καστοριά κράτησε το αίτητο στο γήπεδό της ήταν την περίοδο 1975-1976. Δεν μπόρεσε κανένας να κερδίσει την Καστοριά εκείνη την περίοδο. Κανένας. Εκείνη την περίοδο. Η μεγάλη του όμως επιτυχία ήταν μετά, όταν η ομάδα πήρε το κύπελο, 1980-1981, κάθισε στον πάγκο και τις δύο αυτές τις χρονιές με απόλυτη επιτυχία. Και κοουτσάρισε επιτυχία. Στην Ευρώπη βέβαια την Καστοριά. Κοουτσάρισε την Καστοριά στην Ευρώπη. Την επόμενη χρονιά πήρε τον τίτλο, τον άτυπο τίτλο, του πρώτης επαρχιακής ομάδας. Τότε αλλά υπήρχαν και αυτοί, ναι, οι τίτλοι, βέβαια. Ναι. Ένα στατιστικό στοιχείο όμως που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι τα δύο αυτά χρόνια κοουτσάρισε την Καστοριά σε 39 παιχνίδια πρωτάθλημα, κύπελο και κύπελο πρωταθλητριών. Ναι. Ακούστε στατιστικά μέσα στην Καστοριά, τα οποία είναι ομάδας που πάει για πρωτάθλημα. Στα 39 παιχνίδια είχε 28 νίκες, 7 ισοπαλίες,
και 4 ήττες. Αυτά. Αυτός είναι απολογισμός, ε. Ναι. Εκπληκτικό. Απολογισμός ομάδας πρωταθλήματος. Βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι τη χρονιά εκείνη το πρωτάθλημα το πήρε ο Ολυμπιακός 16 βαθμούς μπροστά από την Καστοριά. Μάλιστα. Φανταστείτε τώρα ότι 16 βαθμούς μπροστά είναι η ομάδα που παίρνει το πρωτάθλημα από τον δεύτερο, από τον πρώτο γύρο. Φανταστείτε τι ποδόσφαιρο υπήρχε τότε και τι ομάδες υπήρχαν. Την επόμενη χρονιά ανέλαβε την ομάδα ο Βασίλης Ζαλίου, ναι, την περίοδο 1982-83. Δεν τα κατάφερε και 18 Μαρτίου του 1983 απελήθη. Επανήρθε ο Τζίμας. Που ήταν πάντα η σταθερή αξία, δηλαδή ήταν για εκείνες τις περιόδους ο άνθρωπος που πάντα θα ήταν εκεί όποτε τον χρειαζόταν η ομάδα. Ήταν πάντα ένας στρατιώτης της ομάδας. Ναι. Αυτή τη χρονιά όμως, επειδή σε έπεφταν 4 ομάδες και η ομάδα όταν την παρέλαβε ήταν σε πολύ δυσχερή βαθμολογική θέση, παρά τις προσπάθειες όταν πήρε την ομάδα έκανε 2 νίκες μέσα στην Καστοριά, δεν τα κατάφερε, η ομάδα έπεσε. Mm-hmm. Και κάθεσε και 5η φορά την περίοδο 1984-85 όταν απελήθη ο Κώστας ο Αηδηνίου, ναι, και κατάφερε να τη σώσει με 2 βαθμούς από την ομάδα που έπεφτε και κατάφερε πάλι να τη σώσει πάλι αίτητη η Καστοριά μέσα εκείνη τη χρονιά μέσα στην Καστοριά. Εμείς θα το θυμόμαστε. Έτσι, βέβαια. Σαν τον προπονητή με τις περισσότερες συμμετοχές στα τα περισσότερα κοουτσαρίσματα στον πάγκο της Καστοριάς με 93 συμμετοχές. 58 έχει ο Σουλιτσεύσκι, 49 ο Καλογιάννης και 46 ο Γκόρσκι. Άρα δηλαδή και με μεγάλη διαφορά με ο πρώτος προπονητής που κάθισε σε μπάγκο της Καστοριάς, έτσι. Εξαιρετικός άνθρωπος, από ό,τι μου είχαν πει και οι παλιοί παίκτες της Καστοριάς που είχα συναντήσει εδώ στην Αθήνα, που μου έλεγαν αθόρυβος άνθρωπος. Ένα χαρακτηριστικό που θέλω να πω, που το είδα τώρα στο αρχείο μου και το θυμόμουν διάφορα περιστατικά. Ότι είχαμε παίξει το 1982-81-82 με τη Δόξα Δράμας στην Καστοριά. Αποτέλεσμα 4-0. Είχε η Καστοριά 3 δοκάρια και ο καλύτερος παίχτης της Δόξας, ο Δάφκος, ο τερματοφύλακας. Τερματοφύλακας, ναι. Ναι. Συνέντευξη τύπου, ο Χατζημιχαήλ, ο προπονητής της Δόξας, αν δεν έδινε το πέναλτι ο διαιτητής θα ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα και τα λοιπά. Δημήτρης Τζίμας. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Το αποτέλεσμα δείχνει την ποιότητα και την ανωτερότητα της ομάδας μου. Τέλος. Λίγες λόγια. Λίγα λόγια και καλά. Λίγα λόγια και καλά. Καλά. Ακριβώς. Αυτό. Τι να πεις μετά από 4-0, 3 δοκάρια, είχε 2 βοητζίδες και ένα παράσχος, θυμάμαι. Και με ένα μονόταρμα από την αρχή μέχρι το τέλος, να δικαιολογηθείς τι. Τέλος. Αυτό το θυμήθηκα. Αυτά. Είναι άνθρωποι που σύνολο ναι, θέλω ναι, ναι, να πω γενικά εντός εκτός έδρας τα 93 παιχνίδια του ήταν 29 νίκες, 21 ισοπαλίες και 43 ήττες εντός και εκτός έδρας. Αυτά για το πρωτάθλημα. Ναι. Είχαν πολύ καλές σχέσεις και με τον Κώστα τον Βλάχο. Γενικώς ήταν πολύ πολύ αγαπητός και μέσα και έξω από τα γήπεδα. Αυτό ας το κρατήσουμε. Κάτι άλλο που ήθελα να προσθέσω. Ναι. Επειδή σε έκανα μια ανάρτηση την μέρα που πέθανε στο Facebook, κάποιος φίλος από τα Φάρσαλα το κοινοποίησε και είπε καλό ταξίδι στον δάσκαλό μας. Μάλιστα. Είχε πάει προπονητής στον Αχιλέα Φαρσάλων. Ίσως να μην το θυμούνται πολύ αυτό. '85-88 κάπου εκεί. Και τον είχαν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Και τον θυμήθηκαν τώρα, έτσι. Το θυμήθηκαν. Είδα από τα σχόλια, πάλι. Ναι, και μου έκανε εντύπωση που τον θυμήθηκαν και τον αποκαλούσαν. Δάσκαλο. Έφυγε ο δάσκαλός μας. Ο δάσκαλος. Έτσι έλεγα. Που σημαίνει ότι άφησε και εκεί το δικό του αποτύπωμα για να τον θυμούνται μέχρι και σήμερα. Ναι. Γρηγόρη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που τα είπαμε. Να είστε καλά. Είχα κανονίσει. Τι.
Πες μου. 1 και 2 Δεκέμβρη να είμαι Καστοριά. Ναι. Λόγω κορονοϊού δεν μας επιτρέπουν. Τα είχαμε πει. Μόλις μας αφήσουν, σύντομα θα σας επισκεφθώ. Έγινε, Γρηγόρη, σε περιμένω. Θα σε περιμένω. Να είστε καλά. Να είσαι καλά. Καλή σας μέρα, καλό μήνα και καλές γιορτές σε όλους. Πάντα, πάντα. Να είσαι καλά, Γρηγόρη. Καλημέρα στην Αθήνα. Γρηγόρης Κίτσιος από την Αθήνα και παλιός μας συνεργάτης και συνεργάτης του Δαμιανού. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.